Πάλι εσύ. Πάλι εγώ. Τι γίνεται, μήπως θα κάνουμε μαζί μια εκπομπή. Μ' αρέσει. Από ό,τι ακούω, το έχεις πάρα πολύ με την παρουσία της εκπομπής τώρα. Δεν είναι, το έχω. Απλά τόσο κόσμο με έχετε ξαναβγάλει 100 φορές στην εκπομπή. Πρωτόγνωρο σοου, καινούργια δεδομένα. Θα μας το εξηγήσετε ούτως ή άλλως μέχρι τα live. Είχαμε και διχογνωμίες, έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις, παιδιά. Έτσι πρέπει κιόλας. Υπήρχαν και οι στιγμές που διαφωνούσαμε. Βασικά με τη Δέσποινα δεν υπήρχε καμιά άλλη διχογνωμία, μόνο με τη Δέσποινα δεν φωνούμε κανένα ρόλο. Της την είπες πολλές φορές. Άλλαξε γνώμη, της είπες, άλλαξε γνώμη. Εντάξει. Μία φορά έτσι. Μία φορά. Και είναι και πολύ σταθερή η απόψη της Δέσποινα. Δηλαδή, όταν λέει κάτι, είναι αυτό. Καμία σχέση. Νομίζω, προφητεύω ότι θα παρέμβει τώρα. Αναγκάζεις να μπω στο πλάνο σου. Να μπεις να το μεταξύ λίγο. Πώ την έφερα. Πώ την έφερα κατευθείαν, βλέπει, ο τσίπησε. Είναι ο πιο έξυπνο παρουσιαστή. Τσίπησε. Συνέβη σε μια περίπτωση ενό παίκτη που έπρεπε να συμβεί. Είδε τι τσίπησε. Μελανούρι. Εσύ δεν είχε. Δεν είχε δεύτερη ευκαιρία στη ζωή σου ποτέ. Τελικά με το συγκεκριμένο παίκτη θα δούμε τι έγινε, θα μάθουμε άλλη φορά. Πάντως εκεί υπήρχε και μια κοντρίτσα. Άλλαξε γνώμη σε κάτι. Όχι, δεν ήταν κόντρα εκεί. Εκεί απλώς. Εκεί δεν ήταν καθόλου κόντρα. Τις κόντρες θα δει σε άλλα πρόσωπα να δει. Αλλού είχαμε κόντρες. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που ο καθένας διακρίνει άλλα πράγματα. Άλλος διακρίνει ψυχή. Άλλος διακρίνει. Ξέρω εγώ. Ότι πάτησε ωραία τις νότες. Ο καθένας στα δικά του. Άλλος διακρίνει κάτι πακέτα. Αλλάξαμε τίτλο εκπομπής. Ξαφνικά ο Αντώνης άρχισε να μιλάει, έχει το πακέτο. Υπήρξαν περιπτώσεις που πραγματικά θέλω να σου ομολογήσω ότι τα μάτια του λειτουργήσαν περισσότερο από τα αυτιά του. Αυτό είναι με οι αισθήσεις του άρχισαν λίγο να. Κατάλαβες. Σε κάποιες περιπτώσεις, επειδή η Δέσποινα ήταν κρυωμένη, δεν λειτουργούσαν ούτε τα μάτια της ούτε τα αυτιά της. Οπότε βλέπεις ούτε... εσύ για αυτήν. Ναι, έβλεπα εγώ και άκουγε η Δέσποινα. Κάποιες φορές ήταν εδώ. Λοιπόν, το καλό είναι, το βασικό είναι ότι υπάρχει μια καινοτομία σε αυτό το show. Καταρχήν έχει να κάνει με μουσική, έχει να κάνει με τραγουδιστές που ήρθαν να δούνε αν μπορούν να παρουσιαστούν στον κόσμο και να αυτοπροταθούν τέλος πάντων. Δεν είναι αυτή η καινοτομία. Ναι, λέμε, ξεκινάει έτσι το παιχνίδι. Θα τσακωνόνται την άπρη. Αλλά δεν μπορώ να πω μια κουβέντα. Δεν φοβερό αυτό. Ολοκλήρωσε το. Τρομερό. Δεν με αφήνεις. Τόσα σοου μαζί δεν είναι. Τι θα γίνει, έτσι, αυτό θα είμαι και φέτος. Εσύ, Μιχάλη, σε παρακαλώ πολύ, Σταβέντο, έλα, πάρτε τα εδώ, μαζί σου ταιριάζει. Α, πάρ' το μελινάκι μου εγώ πέρα, να είμαστε μια χαρά. Ποια είναι η καινοτομία. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Δεν με άφησες να το πω. Πες την, επιτέλους. Δεν τη λέω τώρα, όχι. Λοιπόν, θα την πω εγώ. Η καινοτομία είναι το ότι εμείς είμαστε ένα απλό σκαλοπάτι. Ωραία καινοτομία. Και τίποτα καλύτερο. Ο κόσμος είναι ο σημαντικότερος, το σημαντικότερο ρόλο θα το παίξει ο κόσμος. Αυτό είναι ούτως ή άλλως στη ζωή. Ο κόσμος είναι αυτό που μας κρίνει. Θα με αφήσει να μιλήσω. Όχι, δεν τα αφήσω. Λοιπόν, στην καρέκλα την Πέμπτη, την πιο καλή. Άλλη καρέκλα. Λοιπόν, φεύγω εγώ, ας τα πει Βανδύ. Άντε, για πάμε. Ο κόσμος. Έφυγε σαν τον Άκη. Ποιος τρώτα. Έτσι θα χάσεις και πάλι. Λοιπόν. Και πάλι εγώ. Πάλι ξεκίνημα. Άλλη. Τίποτα, κάτι θυμήθηκα. Έτσι κι αυτός άλλος κοιτούσε την πλάτη μου. Έχω μεγάλη περιέργεια να ξεκινήσουν τα live, δεν στο κρύβω, για να καταλάβω κατά πόσο οι απόψεις μας ταυτίζονται με του κόσμου. Έχω πολύ μεγάλη αγωνία σε παίκτες που μπορεί να διαφωνήσαμε. Τελικά, ποιον θα προτιμήσει το κοινό. Ο κόσμος έχει ένα ένστικτο που είναι αλάνθαστο. Και αυτή τη φορά. Και ο Αντώνης έχει μια παιδικότητα αξεπέραστη. Βάζω ένα μικρόφωνο τουλάχιστον. Είναι κοντά στην ηλικία σου, οπότε να είναι. Να ταιριάζει, ρε παιδί μου, να είναι ρετρό. Και εγώ σε αγαπάω. Και ναι. Νέο μεγάλο τηλεοπτικό project, νέο μεγάλο και θεατρικό project. Φέτος. Κοίταξε. Μεγάλα αν με ρωτάς το μεγάλο μου στοίχημα, είναι το Μάμα Μία. Είναι κάτι που δεν το έχω ξανακάνει. Ναι, μεν το τραγούδι, αλλά είναι άγνωστα νερά για μένα. Καλούμε να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Χαίρομαι γιατί έχω εξαιρετικούς συνεργάτες. Βρίσκομαι ανάμεσα σε πολύ αξιόλογους ηθοποιούς. Χαίρομαι που δουλεύω πάρα πολύ με τη Θέμη Βεντιμαρσέλου. Με έχει βοηθήσει. Ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι πολύ καλό.
Ένα θα σας πω μόνο. Κάθε μέρα που ξυπνάω, εδώ και 3 μήνες, με ένα ρεπό την εβδομάδα, κάθε μέρα που ξυπνάω δεν βλέπω την ώρα να βρεθώ κοντά τους και να δουλέψω μαζί τους, γιατί πραγματικά μαθαίνω και είμαι ευτυχισμένη μέσα από αυτό που βλέπω να γίνεται και να στείνεται και να δημιουργείται. Πραγματικά πάντως πιστεύω ότι πρέπει να έρθετε να το δείτε και θα τα πείτε τα υπόλοιπα μόνοι σας. Εντάξει, καλή δύναμη και για τα δύο. Ευχαριστούμε οπωσδήποτε. 8 Δεκεμβρίου, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε, πριν από το Rising είναι. Μία εβδομάδα, 2 σημαντικές πρεμιέρες στη ζωή μου. Μάμα, μία και Rising Star. Και μετά στις 11 θα με μαζεύετε έτσι από κάτω. Έλα, κορίτσι μου, να με ταΐζετε και με ποτίζετε. Και τις Κυριακές θα έχεις και τα δύο. Τις Κυριακές θα έχω και τα δύο. Εντάξει, ναι. Καλή δύναμη. Καλή επιτυχία σε όλα. Ευχαριστώ.